Παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το κύμα των αρνητών της νέας ψηφιακής ταυτότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με νέα αναρτησή του διαψεύδηκε πάλι τα σενάρια που κάνουν λόγο για παρακολουθήσεις μέσω των νέων ταυτοτήτων. Οι νέες ταυτότητες δεν έχουν ούτε κάμερες, ούτε μικρόφωνα, ούτε διάφορα άλλα ευτράπελα τα οποία ακούγονται και διακινούν διάφοροι επιτίδιοι. Μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας τους έχει πιστέψει. Αλλά να ξέρουν οι πολίτες ότι σε λίγο καιρό οι παλαιού τύπου ταυτότητες που υπάρχουν από το 1961 δεν θα ισχύουν πια. Άρα, άδικα μπαίνουν σε αυτήν την ταλαιπωρία και επιβαρύνουν τα αστυνομικά τμήματα σε μια πρόσθετη γραφειοκρατία. Ωστόσο, η έκδοση των νέων ταυτοτήτων συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις από μερίδα πολιτών, οι οποίοι διοργανώνουν αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην επιβάλλουν να τη χρησιμοποιείς σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου. Στην επιβάλλουν να σε ελέγχουν ο μεγάλος αδερφός, ο οποίος κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι από πίσω. Παντού. Δεν είναι κάτι που κάνει ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, η ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι που γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί γίνεται τώρα? Γίνεται γιατί θέλουμε να προσβάλλουμε τα θρησκευτικά συναισθήματα ή τις ανησυχίες κάποιων συμπολιτών μας? Όχι. Γίνεται για λόγους ασφαλείας. Η μερίδα των πολιτών που αντιτίθεται με τις νέου τύπου ταυτότητες προγραμματίζει μια δεύτερη συγκέντρωση το ερχόμενο Σάββατο, την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγένεια της ΔΕΘ. Ενώ το τρίτο ραντεβού τους είναι στις 10 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Ας βγάλει οποιαδήποτε κάρτα ασφαλείας. Απλώς να μην υπάρχει αυτό το φακέλωμα. Η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ από τον Αύγουστο του 2026 δεν θα έχουν καμία ισχύ οι παλαιού τύπου ταυτότητες.